Ludwig Wittgenstein. Το νόημα δεν μπορεί να αποσπαστεί από τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά των χρηστών της γλώσσας. Γόνος διαπρεπούς οικογένειας της Βιέννης, ο Ludwig Wittgenstein σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Γερμανία και στην Αγγλία, αλλά ενδιαφέρθηκε για τις θεμελιώδεις αρχές των μαθηματικών και έκανε σπουδές φιλοσοφίας με τον Ράσελ και τον Φρέγκε, προτού καταταγεί στον Αυστριακό στρατό κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα σημειωματάρια που κρατούσε ο στρατιώτης αποτέλεσαν τη βάση του βιβλίου του Tractatus Logico Philosophicus, διατριβή για τη φιλοσοφική λογική, το 1922, που αργότερα έγιναν αιτία να προσληφθεί ως καθηγητής στο Κέμπριτζ και να ασκήσει σταθερή επιρροή στους φιλοσόφους του κύκλου της Βιέννης. Μολονότι ήταν μόλις 32 ετών όταν δημοσιεύτηκε, δήλωνε σε αυτό το βιβλίο ότι είχε λύσει όλα τα προβλήματα της φιλοσοφίας και στη συνέχεια αποσύρθηκε από την ακαδημαϊκή ζωή. Κεντρικό θέμα του Tractatus είναι η σχέση ανάμεσα στη γλώσσα, τη σκέψη και την πραγματικότητα. Η γλώσσα, όπως υποστηρίζει ο Wittgenstein, είναι η αντιληπτή μορφή σκέψης ή συνδέεται με την πραγματικότητα μέσω μιας κοινής λογικής φόρμας ή δομής. Ακολουθώντας τον Φρέγκε, ο Wittgenstein επέμεινε ότι το νόημα των γλωσσικών εκφράσεων πρέπει να προσδιορίζεται από τη φύση του κόσμου, επειδή διαφορετικά η σημασία ή το νόημα μιας έκφρασης θα μολυνόταν από αοριστίες και αβεβαιότητα. Δανείστηκε από τον Ράσελ την ιδέα ότι τόσο η γλώσσα όσο και ο κόσμος πρέπει να γίνουν κατανοητά από τα συστατικά ή ατομικά μέρη τους. Ωστόσο, ο Wittgenstein αποστασιοποιήθηκε από τους καθηγητές του, υποστηρίζοντας ότι η λογική δομή των προτάσεων πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως ή να απεικονίζει τη βασική δομή του κόσμου. Η άποψή του έγινε γνωστή ως θεωρία της εικόνας του νοήματος. Οι προτάσεις είναι αντικατοπτρισμοί, κυριολεκτικά εικόνες, πιθανών καταστάσεων. Επειδή η λογική σειρά είναι απαραίτητη για το νόημα, όπως ισχυριζόταν ο Wittgenstein, η συνηθισμένη γλώσσα δεν μπορεί να ήταν λογικά ατελής, όπως νόμιζαν ο Ράσελ και ο Φρέγκε. Αντίθετα, κατά τον Wittgenstein είναι ήδη διατεταγμένη και οτιδήποτε μπορεί να υποθεί, μπορεί να υποθεί καθαρά και ό,τι δεν μπορεί να υποθεί καθαρά πρέπει να βυθιστεί στη σιωπή. Μετά τη δημοσίευση του Tractatus, ο Wittgenstein αυτοεξορίστηκε χαρίζοντας την κληρονομημένη περιουσία του για να ζήσει και να δουλέψει στην Αυστρία, αρχικά ως δάσκαλος σχολείου και αργότερα ως κυπουρός. Το 1929, ωστόσο, είχε ήδη δυσφορήσει με στοιχεία του αρχικού του έργου και γύρισε στο Κέμπριτζ. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της απουσίας του, το Tractatus είχε αποσπάσει ενθουσιώδεις κριτικές και είχε αρχίσει να ασκεί μεγάλη επιρροή στις ευρωπαϊκές σχολές σκέψης. Ο Wittgenstein βρέθηκε τώρα στην ασυνήθιστη θέση να είναι ο πιο καυστικός επικριτής του αρχικού του έργου. Πέρασε τα επόμενα 20 χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, προσπαθώντας να διευκρινίσει και να διαλύσει τις φιλοσοφικές συγχύσεις που είχαν επιπλέξει τον αρχικό τρόπο σκέψης του. Ο όγκος των συγγραμμάτων της δεύτερης περίοδου του δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του ως φιλοσοφικές έρευνες, 1952. Στις έρευνες, ο Wittgenstein εξακολουθεί να ασχολείται με τη φυσή της γλώσσας, της σκέψης και της πραγματικότητας. Τώρα, ωστόσο, αποκηρύσει τόσο τον ισχυρισμό ότι το νόημα εξαρτάται από την πραγματικότητα, όσο και το ότι η γλώσσα αφορά κατά βάση την αναπαράσταση. Τα αντικείμενα δεν αποτελούν κυριολεκτικά των ονομάτων τους, αλλά λειτουργούν ως διασαφίσεις σημασιών. Το δάχτυλο, που δείχνει ένα τραπέζι, βοηθά στην εξήγηση της λέξης τραπέζι. Αντίστοιχα, όπως συνειδητοποίησε ο Wittgenstein, η γλώσσα έχει πολλές λειτουργίες. Οι λέξεις είναι σαν όργανα ή εργαλεία που χρησιμοποιούμε για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικά πλαίσια. Η γλώσσα δεν χρησιμοποιείται απλώς για να αναπαραστήσει ή να περιγράψει, αλλά και για να υποβάλει ερωτήσεις, να παίξει παιχνίδια, να δώσει εντολές, να εκτοξεύσει προσβολές κλπ. Αυτό που σημαίνει κάθε λέξη εξαρτάται τόσο από το τι καλείται να κάνει, όσο και από το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Αυτό το γεγονός προσφέρει στον Wittgenstein το κίνητρο για την εισαγωγή της περίφημης έννοιας του γλωσσολογικού παιχνιδιού. Χοντρικά, ότι το πλαίσιο εξηγεί το νόημα μιας έκφρασης που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Η ουσία του μεταγενέστερου έργου του Wittgenstein είναι
είναι πως κάνουμε λάθος, θεωρώντας το νόημα συνδεδεμένο με τη φύση της πραγματικότητας. Το νόημα δεν μπορεί να αποσπαστεί από τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά των χρηστών της γλώσσας που αντικατοπτρίζουν και εξηγούν τη σημασία των λέξεων μας. Είναι δύσκολο να υπερτιμήσουμε την επιρροή του Βίτκενστάιν στη σύγχρονη φιλοσοφία. Το δεύτερο μέρος του έργου του άσκησε άμεση επίδραση στον G.L. Austin και στη σχολή φιλοσοφίας της συνηθισμένης γλώσσας της Οξφόρδης, καθώς και στους σύγχρονους θεωρητικούς της ομιλίας δράσης. Από την άλλη, οι υποθέσεις που εμφανίζονται και ξεδιαλύνονται στο πρώτο μέρος του έργου του παραμένουν στα σύγχρονα φιλοσοφικά προγράμματα που προσφέρουν οι Κουίν, Ντόναλντ, Λέιβιτσον και Μάικλ Ντάμερ, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς.